Σημάδια ανάκαμψης κτηματαγοράς καθώς αυξάνεται η ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα στην Ελλάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνεται ένα διεθνές δίκτυο προώθησης σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού με τη συνεργασία εγχώριων μεσητικών γραφείων. Χαρακτηριστική περίπτωση στο Βερολίνο, καθώς διαφημίζονται πάνω από 6.000 ακίνητα στην Ελλάδα, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 κορυφαίων προτιμήσεων των Γερμανών για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας. Είναι γεγονός. Όλη η Γερμανία. Και στη Μεσαρά που είμαι εγώ, όλη η Γερμανία αγοράζουν. Παλιές κατοικίες. Ανακαίνιση, έκανε και ωραία σπίτια. Βίλες. Μάμα δεν είχαμε την κρίση, δεν θα πουλούσαν τα σπίτια στους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τις εφορίες, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν αυτό, να τις φύγουν από πάνω τους. Εδώ παιδιά έχεις και τους να σου γράψουν το σπίτι. Όχι, μην μου γράψεις τίποτα να μην με. Τώρα ο κόσμος πάει μπροστά και στη Γερμανία αγοράζουν σπίτια και στην Αφρική και στην Αμερική παντού. Έχουμε γίνει Ευρωπαία, τα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε. Σε επίπεδο Κρήτης οι τιμές παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις σε κεντρικές περιοχές και σημάδια σταθερότητας στις λοιπές περιοχές. Ενώ ο αριθμός των απόλυτων κατοικιών στην Κρήτη μειώνεται σταδιακά. Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα άνω των 25 ετών στο κέντρο της πόλης των Χανίων κυμαίνονται από 750 έως και 1.200 ευρώ. Ενώ σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση, όπως είναι η Χαλέπα, τα Λενταριανά και η Νέα Χώρα, η τιμή ανά τετραγωνικό μπορεί να φτάσει τα 2.200 ευρώ. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον και αυτό να αυξάνεται καθημερινά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν κατοικίες ούτε στα χωριά, ούτε διαμερίσματα μέσα στην πόλη. Αυτό οφείλεται στο ΦΠΑ που κάνει τις κατασκευαστικές εταιρείες να μην θέλουν να κατασκευάσουν γιατί ένα διαμέρισμα το κάνει μη εμπορεύσιμο. Σύμφωνα με σχετική έρευνα εταιρείας Real Estate, οι ζητούμενες τιμές κατοικίες σημειώνουν το 2018 άνοδο 5 έως 10% στις κεντρικές περιοχές σε σχέση με το 2017. Στο Ρέθυμνο οι τιμές των ακινήτων στις συνοικίες περιμετρικά του κέντρου, στον Κουμπέ, τον Μασταμπά και την Καλυθέα μπορούν να φτάσουν ακόμα και τις 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά διαμερίσματα προς διάθεση και αυτό είναι διότι υπάρχει μία στάση της οικοδομικής δραστηριότητας από το 2008 και μετά. Έτσι λοιπόν, ενώ έχουμε ζήτηση ιδιαίτερα στα μικρά διαμερίσματα για λόγους εκμετάλλευσης, δεν έχουμε διαθέσιμα διαμερίσματα. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον υπάρχει και από Έλληνες και από ξένους αγοραστές αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι θετικό γιατί σιγά σιγά έχει αρχίσει να εξαντλείται και το απόθεμα των αδιάθετων διαμερισμάτων που υπήρχαν. Τι Έλληνες μωρέ, έρχονται οι Γερμανοί, δεν πάνε τα αγοράζουν όλα. Χωριάτικα σπίτια τα παίρνουν και τα φτιάχνουν αυτοί οι Γερμανοί όλοι. Στο Ηράκλειο και στην περιοχή του κέντρου, οι τιμές πώλησης για κατοικίες άνω της 25 ετίας κυμαίνονται από 1.000 έως 1.400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ενώ για νεόδυνα διαμερίσματα οι τιμές κυμαίνονται από 1.800 έως 2.200 ευρώ. Η τιμή των 2.000 ευρώ για καινούργια διαμερίσματα είναι απολύτως ρεαλιστική από τη στιγμή που το κόστος κατασκευής ενός διαμερίσματος αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 1.200 με 1.300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ό,τι αφορά στο Λασίθι, οι μεγαλύτερες τιμές εντοπίζονται στην παραθαλάσσια ζώνη, καθώς και στις νέες επεκτάσεις, ενώ οι τιμές πώλησης στα παλαιά τμήματα των πόλεων είναι ελαφρώς μικρότερες σύμφωνα με κύκλους της αγοράς.